Πρώτα λεπτά στο ΒΑΚ, στην αναμέτρηση των ομάδων K19 του Όφη με τον ΑΟ Χανιά. Ο Σουρνάκης, ωραία πάσα. Δεξιά στον Ρεμούνδο, θα μπει μέσα στην περιοχή. Γκολ. 1-0 για τον Όφη, πολύ νωρίς. Συνδυάστηκαν ωραία οι γηπεδούχοι. Μετά την πάσα του Σουρνάκη, ωραία μπαλιά στον Ρεμούνδο. Αυτός βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα των Χανίων, άνοιξε το σκορ. 10ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Πλευράκης θα εκτελέσει το φάουλ. Ρεμούνδος με κεφαλιά, δοκάρει και μέσα. Πολύ γρήγορα το 2-0 για την ομάδα νέων του Όφη. Ξανά ο Ρεμούνδος, είναι ο σκόρερ αυτή τη φορά με κεφαλιά. Μετά το φάουλ που εκτέλεσε ο Πλευράκης. 2-0. Το παιχνίδι παρακολουθεί και ο προπονητής της ΠΑΕ Όφη, Νίκος Παπαδόπουλος, παρόν και ο Κώστας Κιάσος. 27ο λεπτό, Καρβούνης για τον ΑΟΧ, ένα φάουλ πάνω στο τείχος, νέο σούτ από τον Καρβούνη, πολύ όμορφο γκολ για την ομάδα των Χανίων που μειώνει 2-1. Ο Καρβούνης επέμεινε μετά το φάουλ που κόντρερ στο τείχος με νέο σούτ, με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αντεπίθεση τώρα για τον Όφη, ταχύτατα ο Κομνηνός, θα δώσει την μπάλα στον Ρεμούνδο που θα μπει στην περιοχή, θα πλασάρει, γκολ 3-1. Με τον Ρεμούνδο hat-trick στο πρώτο ημίχρονο για τον επιθετικό της ομάδας νέων του Όφη. Δέχτηκε την παλιά από τον Κομνηνό, βρέθηκε απέναντι από το τέρμα. Σκόραρε για τρίτη φορά στο παιχνίδι, 3-1. Δεύτερο ημίχρονο, κόντρες έξω από την περιοχή του Όφη. Ένα σούτ από τον Καρβούνη, 3-2. Μειώνει ξανά η ομάδα των Χανίων. Ο Καρβούνης και πάλι είναι ο σκόρερ για τους φιλοξενούμενους. 3-2 το σκορ. Ο Κομνηνός θα στρώσει την μπάλα στον Κουράκη που θα την κλέψει, θα πλασάρει. 4-2 για τον Όφη, ο Άκης Κουράκης, 16χρονος επιθετικός από τον Κρουσόνα, γιος του Νίκου Κουράκη, το έμπειρο επιθετικού. Εδώ θα βάλει τον γκολ, 4-2. Φέρει τον γκολ και στην οικογένειά του, στον πατέρα του, παρακολουθούν το παιχνίδι. Πολύ καλύτερο σόφ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ξενοκτιστάκης βαθιά μπαλιά στον Κοκολογιάννη. Εκπληκτικό γκολ. Μονοκόμμα το δεξί σουτ. Και 5-2. Το ομορφότερο γκολ από το παιχνίδι στο Βαρδινογιάννιο από τον Κοκολογιάννη. Δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης. Ο Σουρνάκης θα κλέψει την μπάλα. Θα βγει τετατέτ, θα πλασάρει και 6-2. Ανεβάζει κι άλλο το δίκτυο του σκορ η ομάδα του Όφη απέναντι στον ΑΟΧ. Ο Σουρνάκης το έκτο γκολ. 85ο λεπτό, Κουράκης, ένα σούτ στη γωνία του τέρματος η μπάλα. 7-2, δεύτερο γκολ στο μάτς για τον Κουράκη με σούτ. 7-2.